Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι μια γιορτή αυτό για εμάς, για όλο το συνέδριο. Στην ουσία τα αριστεία της ΕΦΑΜ είναι η κορονίδα του συνεδρίου, του 10ου συνεδρίου της ΕΦΑΜ. Και επειδή είμαστε λίγο πίσω στον χρόνο, θα ξεκινήσουμε αμέσως με το βίντεο των αριστείων, για να δούμε λίγο την προκριματική φάση και πώς αυτή διεξήχθηκε. Παρακαλώ. Μπορέσαμε να δούμε με τη βοήθεια των υποψηφιωτήτων τη μεγάλη καινοτομία που υπάρχει στον κλάδο. Καινοτομία και σε επίπεδο ιδεών και σε επίπεδο τεχνικών και σε επίπεδο πρακτικών και στρατηγικών. Φέτος είχαμε πολύ περισσότερες υποψηφιότητες από ό,τι πέρσι. Είχαμε σε όλες τις κατηγορίες υποψηφιότητες με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές και με ανθρώπους που πραγματικά είχαν δουλέψει πάρα πολύ και με πολύ έξυπνες ιδέες. Ενδιαφέρουσα εμπειρία για μένα, ναι. Ο χώρος επικοινωνίας του φαρμάκου είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και δύσκολος και οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται σε αυτόν έχουν καθημερινά ιδιαίτερες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν. Με εξαιρετική ικανοποίηση είδαμε ότι είχαμε πληθώρα υποψηφιότητων σε όλες τις κατηγορίες. Σε κατηγορίες που είναι περισσότερο παραδοσιακές, όπως παραδείγματος χάρη τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, αλλά και στις νεοεισερχόμενες κατηγορίες, όπως είναι κατηγορίες των μη συφά, των προϊόντων αυτοφροντίδας, αλλά και της ψηφιακής καμπάνιας. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της ΕΦΑΜ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες που μοιράστηκαν μαζί μας τις ιδέες τους, καθώς και την Κριτική Επιτροπή. Υποψηφιότητες, μία στην κατηγορία της καμπάνιας ευαισθητοποίησης και άλλη μία στο λανσάρισμα προϊόντος. Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ θετική. Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από πολύ αξιόλογους, από πολύ αξιόλογα μέλη και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους τους συναδέλφους να αναδείξουν την δουλειά που κάνουμε καθημερινά. Είμαι υποψήφια στην κατηγορία καμπάνια καλύτερου νέου προϊόντος. Χάρηκα πολύ με την εμπειρία που έζησα με την αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή και φυσικά είναι κάτι που θα το ξανάκανα με την πρώτη ευκαιρία. Βλέπω στην εταιρεία Pfizer ως brand manager στο τμήμα Inflammation and Immunology. Συμμετέχουμε στην κατηγορία καμπάνια όριμου προϊόντος. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στο διαγωνισμό και χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα πολύ πολύ σημαντικό προϊόν για εμάς. Παρουσιάσαμε την καμπάνια μας 15 χρόνια βάσιν, συνεχίζουμε μαζί. Ανήκει στην κατηγορία των όριμων προϊόντων και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που είχαμε αυτή την εμπειρία και πραγματικά ελπίζουμε ότι θα δούμε την καμπάνια μας και στο συνέδριο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ. Στα βραβεία της ΕΦΑΜ για την καμπάνια όριμου προϊόντος με το προϊόν Στελάρα για την ψωρίαση. Η όλη διαδικασία ήταν πραγματικά ιδιαίτερα απελευθερωτική, θα έλεγα, γιατί συνειδητοποιείς πόση δουλειά έχει γίνει από όλη την ομάδα για τα αποτελέσματα αυτά και για τις θεραπείες τις οποίες φέρνουμε για τους ασθενείς με ψωρίαση. Ένα καταπληκτικό πάνελ, πολύ ωραίες ερωτήσεις. Συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην επόμενη διοργάνωση. Product και Digital Marketing Manager στην εταιρεία Vian του ομίλου Vianex του κ. Γιαννακόπουλου. Η συμμετοχή μου στη διαδικασία των αριστείων της ΕΦΑΜ
Ήταν ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι που με εξέπληξε ευχάριστα. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η συζήτηση που ακολούθησε. Γιατί παρουσία ήταν 10 λεπτά περίπου. Αλλά μετά έγινε μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολλές ερωτήσεις. Που χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα και μπόρεσα να τα απαντήσω. Διαγωνιζόμαστε στην κατηγορία προϊόντων Μισηφά στα βραβεία του ΕΦΑΜ. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ευκαιρία που είχαμε να παρουσιάσουμε μια τρομακτική ιδέα που είχαμε πριν από 2 χρόνια περίπου από την συνεργαζόμενη διαφημιστική, η οποία κατέληξε σε μια εξαιρετική καμπάνια με πολύ ωραία αποτελέσματα, τα οποία μοιραστήκαμε σήμερα με την Κρητική Επιτροπή και όλη την ομάδα. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη διαδικασία. Είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε και να πάρουμε και τις εντυπώσεις ανθρώπων που δεν έχουν ασχοληθεί με τα project τα δικά μας. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη συμμετοχή μου και πολύ ευχαρίστως θα ξανασυμμετείχα. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Μου έδωσε τη δυνατότητα να ενημερώσω το κοινό για τις δράσεις που κάναμε το 2018 και 2019. Εντυπωσιάστηκαν, όπως και εγώ, από όλη την διοργάνωση. Και με το Tourlicity της συμμετείχαμε στην καλύτερη καμπάνια νέου προϊόντος για το 2018-2019 στα αριστεία της ΕΦΑΜ. Και μπορώ να πω ότι η εμπειρία μέχρι τη στιγμή είναι πάρα πολύ ευχάριστη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η Amgen και η La Roche-Posay παρουσίασαν στα αριστεία της ΕΦΑΜ στην κατηγορία προγράμματος υποστήριξης ασθενών το πρόγραμμα For My Skin. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 2 εταιρείες από 2 διαφορετικούς χώρους συμμετείχαν με ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα σε μια εκστρατεία υποστήριξης ασθενών. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς που μας δόθηκε η ευκαιρία να βρεθούμε εδώ και να παρουσιάσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό γενικότερα για τις φαρμακευτικές που έρχονται σε αυτά τα βραβεία, καθώς τους δίνεται δυνατότητα να παρουσιάσουν ενέργειες που κάνουν, που είναι πάντα προς όφελος των νέων ασθενών. Βήμα μπροστά για την αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα της Novartis Ελλάς για την καλύτερη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Συμμετέχοντας για τρίτη φορά στα αριστεία της ΕΦΑΜ, μία πάρα πολύ δυνατή και ωραία εμπειρία που πλέον έχει κάνει θεσμό τα αριστεία της ΕΦΑΜ στη φαρμακευτική αγορά. Συμμετείχαμε στην κατηγορία καμπάνια Μισηφά στον χώρο του φαρμακείου με τον Μπράτο Σαλοπάς. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Απέναντι ήμουνα δίπλα σε καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου, σε γιατρό, σε φαρμακοποιό. Και στην αυτή πολύ σπουδαία οργάνωση στην ΕΦΑΜ που θα μου δώσει πολλά φόντα αυτή η εμπειρία για να συνεχίσω την καριέρα μου. Η υποψηφιότητα του Altion, του ομίλου VianEx που δεν είναι μετά από τη Vian, μια πολύ ωραία εμπειρία για εμάς να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΦΑΜ για τη σημερινή μας ευκαιρία που μας έδωσε. Συμμετείχαμε στα βραβεία της ΕΦΑΜ στην κατηγορία καλύτερη καμπάνια προϊόντος αυτοφροντίδας. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, την οποία σίγουρα θα ξανακάνουμε. Βρίσκομαι σήμερα εδώ να παρουσιάσω την υποψηφιότητά μας με τίτλο Let's Pop κάτω για σένα, που στοχεύει στην ενημέρωση για την πρόληψη του καρκίνου του αρχαίου της μήτρας. Παρακολουθούσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα τα προηγούμενα χρόνια τα συνέδρια της ΕΦΑΜ και ειδικότερα τα αριστεία και νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό που βρίσκομαι και συμμετέχω και εγώ εδώ. Είχαμε φέτος τα αριστεία της ΕΦΑΜ με την καμπάνια «Πάτα το κουμπί, χτύπα το καρκίνο». Η καμπάνια υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ και της ΕΛΟΚ και ήταν μια εξεχωριστή εμπειρία. Να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλους τους υποψήφιους. Χαρητήρια. Ήταν όλες πάρα πολύ αξιόλογες υποψηφιότητες. Να προχωρήσουμε όμως.
γιατί όπως είπα προηγουμένως ο χρόνος τρέχει. Θα ήθελα λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, να μπείτε στο eventora.gr / FAM. Μέσω αυτής της εφαρμογής θα ψηφίσετε ή να σκανάρετε με το κινητό σας το QR code το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι σας. Όποιος έχει θέματα μπορεί να κάνει refresh και αν όχι θα το λύσουμε στη συνέχεια. Ο θεσμός λοιπόν υλοποιείται από το 2001 κάθε 2 χρόνια, δηλαδή στη διάρκεια του συνεδρίου της ΕΦΑΜ, και στόχοι στην ουσία των αριστείων είναι να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε όλες αυτές τις καινοτόμες στρατηγικές επικοινωνίας, να υπογραμμίσουμε την αξία της αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο σε επίπεδο εταιρείας, brand, όσο και σε επίπεδο συναδέλφων. Εδώ δηλαδή σήμερα βραβεύονται οι συνάδελφοι οι οποίοι σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα marketing plan το οποίο στην ουσία απέδωσε αποτελέσματα για την εταιρεία. Βεβαίως όλη αυτή η αριστεία συμβάλλει στην ευγενική και δημιουργική άμυλα. Τις κατηγορίες τη γνωρίζετε, είναι μη στεγόμενα φάρμακα, αυτοφροντίδα, ψηφιακή επικοινωνία, όριμο προϊόν ή ομάδα προϊόντος, καμπάνια προγράμματος υποστήριξης ασθενών και καμπάνια νέο προϊόντος. Θα είναι με αυτή τη σειρά οι κατηγορίες οι οποίες θα παρουσιαστούν. Ήμασταν ευτυχείς αυτή τη χρονιά, γιατί είναι η πρώτη φορά που στην ουσία όλες οι κατηγορίες εκπροσωπούνται. Συνήθως κάποιες δεν υπήρχε ικανός αριθμός να εκπροσωπηθούν. Είναι όμως η πρώτη φορά που εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες και υπάρχουν ψηφιότητες σε όλες αυτές. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα χειροκρότημα για την κριτική μας επιτροπή. Τους οποίους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά πολύτιμη η συνεισφορά τους. Θα τους ακούσουμε και στη συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Ξαρλόγλου, πρίτανης, καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και Στρατηγικής στο ΑΛΜΠΑ, τον κύριο Δημήτρη Ρίχτερ, διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών, τον κύριο Στέλιο Ζοντό, ο οποίος δεν παρευρίσκεται σήμερα, θα έρθει ίσως αργότερα, ο οποίος είναι Managing Director στη διαφημιστική εταιρεία The Newton Company, τον κύριο Πέτρο Ζώτο, που είναι φαρμακοποιός, έχει 4 φαρμακεία και e-shop, καθώς και την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΑΜ, την Σοφία Νάσιου, όχι μόνο με το ρόλο της Προέδρου, αλλά και με το ρόλο του marketing, όπως τον έχει ζήσει σε πολλές εταιρείες του κλάδου. Συντογραφούμενα και μη. Συγγνώμη. Στην προκριματική φάση, λοιπόν, κρίνει και βαθμολογεί μόνο η Κριτική Επιτροπή. Βλέπουν όλες τις υποψηφιότητες, βαθμολογούν μόνοι τους και στη συνέχεια οι βαθμολογίες συγκεντρώνονται και με βάση την βαθμολογία του κάθε μέλους προκύπτει η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων. Στην τελική φάση προκρίνονται οι υποψήφοι με τις 2 υψηλότερες κατηγορίες. Εδώ, στην τελική φάση, κρίνει και βαθμολογεί μόνο το συνεδριακό κοινό. Η Κριτική μας Επιτροπή είναι εδώ απλώς για να παρακολουθήσει και να ελέγξει βέβαια το χρόνο. Έχει ένα χρονόμετρο εκεί, όπου στην ουσία οι υποψήφοι που θα παρουσιάζουν, όπως έχουμε ήδη ειδοποιήσει, θα είναι δεκάλεπτη παρουσίαση αυστηρή. Είμαστε λίγο χαλαροί, ακόμα ένα λεπτό και μετά κλείνει το μικρόφωνο. Οπότε η Κριτική Επιτροπή εκεί έχει αυτόν τον ρόλο σήμερα. Η συνολική βαθμολογία, ωστόσο, η τελική βαθμολογία που βγαίνει για μία υποψηφιότητα προσμετράται κατά 60% από την κριτική βάση της βαθμολογίας που έχει δώσει η Κριτική Επιτροπή και 40% από την βαθμολογία που έχει δώσει το συνεδριακό κοινό εδώ στην αίθουσα. Είδατε προηγουμένως και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες τις υποψηφιότητες. Βλέπετε εδώ τις υποψηφιότητες ανακατηγορία. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Είδαμε προηγουμένως όλους τους συναδέρφους. Και τώρα πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες οι οποίες έχουν προκριθεί. Στην καμπάνια προϊόντων Mi Cifa είναι το Salon Pass από την εταιρεία Vian και το Carbosilan από την εταιρεία Pharmaserve Lilly. Έχουμε την κατηγορία στη συνέχεια όριμο προϊόντος ή ομάδας προϊόντος το Stellara από την εταιρεία Janssen και το Avastin από την εταιρεία Ross. Καμπάνια ψηφιακής επικοινωνίας το Let's Pub από την εταιρεία Ενόρασης και το Novalac από την εταιρεία Vian. Καμπάνια προϊόντων αυτοφροντίδας είναι το Altion, εταιρεία Vian και το Yotwell, εταιρεία Pharmaserve Lilly. Η καμπάνια προγράμματος υποστήριξης ασθενών είναι το Βήμα Μπροστά από την εταιρεία Novartis και το ένα μοναδικό ποδήλατο αγώνων ζωής από την εταιρεία Sanofi.
Και τέλος, την καμπάνια νέου προϊόντος, το Trulicity από την εταιρεία Pharmacare Lilly και το Xeliance, αν το λέω σωστά, από την εταιρεία Pfizer. Παρακολουθούμε λοιπόν και τις δύο υποψηφιότητες, θα ανέβουν σε σκηνή οι δύο υποψηφιότητες και στη συνέχεια το συνεδριακό κοινό θα ανοίξει η ψηφοφορία για 3 λεπτά και ψηφίζουμε την μία υποψηφιότητα, κλείνει η διαδικασία και στη συνέχεια ψηφίζουμε για την δεύτερη υποψηφιότητα. Οι βαθμοί που μπαίνουν είναι από το 1 στο 10, κλείνει η υποψηφοφορία και μετά γίνονται τα αποτελέσματα και η απονομή. Να πω εδώ ότι το 10% των ακραίων τιμών που θα υπάρχουν θα εξαιρεθούν από το δείγμα για να είμαστε πιο αντικειμενικοί και να είναι όλο αυτό η βαθμολογία περισσότερο αντικειμενική.